μείνουμε, αλλά θα πάμε στην Πόπη Μαλιωτάκη. Α, ναι, βέβαια. Υπήρχαν κάποιες φήμες τον τελευταίο καιρό ότι η Πόπη Μαλιωτάκη είναι σε σχέση με το Βαλάντι. Ωραία. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος που πρέπει να απαντήσει σε αυτό ποιος είναι, η Πόπη Μαλιωτάκη. Και απαντάει λοιπόν σε εμάς. Βέβαια, δεν μιλάει μόνο γι' αυτό, αλλά μιλάει και για το GNTM. Θα μου πείτε τι εννοώ. Να το δούμε για να ωραία, καταλάβετε. Ωραία. Πόπη μου, λάμπεις. Ο έρωτας είναι η αιτία. Πολύ χαίρομαι που λάμπω. Όχι, ήτανε που πήγα και διακοπές, τσεκουράστηκα. Πήγα σε πολλά μέρη, οπότε γι' αυτό είμαι ανανεωμένη. Μπαίνεις ασανσέρ ή φοβάσαι? Όχι, βέβαια και μπαίνω στο ασανσέρ, αφού μπαίνω τέταρτο, αγάπη μου. Πώς, αν δεν μπω στο ασανσέρ. Όλα μπορούν να συμβούν μέσα σε ένα ασανσέρ. Ακόμη και ερωτά. Βεβαίως. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουν τα πιο τρελά. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα που σε θέλουν ζευγάρι με το Βαλάντι. Τα τελευταία χρόνια έχω επιλέξει να μην μιλάω καθόλου για την προσωπική μου ζωή, γιατί παλιά είχε εκτεθεί πάρα πολύ η προσωπική μου ζωή και δεν μ' άρεσε, δεν μου βγήκε σε καλό. Θα σου πω μόνο αυτό, ότι όντως ο έρωτας μπορεί να σε βρει μέσα σε ένα σασά. Πώς έγινε αυτό το μπέρδεμα με την Πόπη Μαλιωτάκη? Με την Πόπη. Πώς έγινε? Έγινε. Τι να κάνουμε, έγινε και βέβαια βγήκε σε μια συνεργασία με τον Πάνο τον Φαλάρα, τον παλιό μου φίλο και στιχουργό, που ετοιμάζουμε κάτι που θέλει η Πόπη. Ετοιμάζετε τραγουδί? Για την Πόπη. Σε ετοιμάζουμε κάτι. Κάνω μια διασκευή που την είχε γράψει ο Βαλάντι. Και μιλήσατε πρώτα στα social ή μιλήσατε από κοντά? Δεν θέλω να τα μοιραστώ, αλλά θα στα πω μετά. Εσένα. Δεν θέλω να τα μοιραστώ. Ήρθε πάρα πολύ κοντά ο γιος σου με την Ελίζα Μπεθελέτσι. Γράφοντας διάφορες, είδαμε διάφορους τίτλους στα social, ότι είναι ζευγάρι, ότι έρωτας κτλ. Όχι, απλά ήταν ο ρόλος του μέσα στο βίντεο κλιπ. Ναι, όχι. Τι ζευγάρι, ο γιος μου είναι 21. Εσύ. Μην τρελαθούμε τελείως. Μένια, θα πάθω εγκεφαλικό. Εντάξει, θα την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απλά δεν μας είπαν τάχει με το Βαλάντι. Παύση, έτσι, δεν το διέψευσε όμως κιόλας. Αλλά ούτε το επιβεβαίωσε. Διέψα το από απαγωγή, καταλαβαίνεις. Θα κάνει την καινούργια διασκευή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Να σας πω κάτι. Τι? Ξέρετε τη γλυκιά που είναι. Μου γράφει κάτι συνέχεια κατά από το Instagram. Καλή πτυχή ο Θεός μαζί σου. Κορίτσι, είναι καλό. Τη βλέπει έξω και είναι ευγενέστατη. Έξω καρδιά. Μιλάω στον κόσμο. Πάντα καλό άνθρωπο, Πόπ. Πάμε σε ένα σύντομο